Το τελευταίο και κατά τη γνώμη μου πιο σημαντικό. Κύριε Δήμαρχε, σας καλώ αύριο στην Οικονομική Επιτροπή να αποσύρετε το θέμα της κατακύρωσης των χώρων του νέου Δημαρχείου των Τριών Ορόφων στο Μινέτα. Σας ζητώ και θα σας πω κιόλας. Σας ζητώ αυτό το θέμα να δεσμευτείτε πολιτικά και κύριος Κούπας. Θα γίνει χαμός από την Οικονομική Επιτροπή. Σας το αναγγέλω. Σας το αναγγέλω. Άκουσε με τώρα, κύριε Κούπας. Δεν θα παίξετε μαζί μας. Λοιπόν. Ακούστε τώρα, ακούστε τώρα. Περιμένετε να ακούσετε τώρα. Περιμένετε να ακούσετε τώρα. Σας ζητώ λοιπόν, σύμφωνα με τη δεοντολογία που ο Δήμαρχος καθιέρωσε και ζήτησε τη γνώμη των παρατάξεων στην πρώτη φάση που είναι από καλοκαίρι, και έλαβε ένα οριστικό όχι από τις παρατάξεις, τις υπόλοιπες, και σταμάτησε την ενοικίαση του συνόλου του Μινέτα. Προχωρήσατε με το συσχετισμό δύναμης που είχατε το φθινόπωρο να νοικιάσετε τους τρεις ορόφους. Σας είπαμε ότι είναι του Μινέτα φωτογραφία, μας είπατε όχι. Επιβεβαιώθηκε προχθές ότι μόνη πρόταση ήταν ο Μινέτας. Του το κατοχυρώσατε με 300.000. Το διαγωνισμό το διεξάγατε το Δεκέμβριο για να έρθουν οι προσφορές το Γενάρη και αφήσατε να εκπνεύσει η προηγούμενη θητεία γιατί δεν σας βόλευαν οι επιτροπές και ανοίξατε το διαγωνισμό στη νέα θητεία για να σας βολεύουν οι επιτροπές για να το περάσετε. Και σας λέω και το εξής. Εάν τον προχωρήσετε αυτόν τον διαγωνισμό, επειδή αποτελεί κορυφαίο οικονομικό σκάνδαλο, σε συνέντευξη τύπου η παράταξή μας θα αποκαλύψει ότι οι στεγασμένοι στον προηγούμενο χρόνο εταιρείες στο κτίριο αυτό έδιναν ενίκιο 50.000 τον όροφο και εσείς τον νοικιάζετε με 100.000 τον όροφο. Εάν λέω ψέματα, θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη, αλλά σας καλώ να φέρετε έστω και ένα ενοικιαστήριο των προηγούμενων ενίκων του Μινέτα που να καταγράφει με τι ενίκιο τον νίκιαζαν τα προηγούμενα έτη. Σας λέω εγώ προκαταβολικά και σας προκαλώ να μου κάνετε και μίμηση ότι νίκιαζαν με τα μισά από όσα νοικιάζετε εσείς. Το υπενήθηκα και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και με χλέβασε ο κύριος Αντικάτορας. Επειδή τα πράγματα τώρα λοιπόν σοβάρεψαν, σας καλώ για τη δική σας προστασία να φέρετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αύριο σας καλώ, κύριε Κούπα, να τηρήσετε τη δεοντολογία. Αυτή που ο Δήμαρχος ξεκίνησε πριν από το καλοκαίρι, να πάρει τη σύμφωνη γνώμη όλων των παρατάξεων, προκειμένου να γίνει αυτή η μερική μετακίνηση. Ιδανώς θα έχετε να αντιμετωπίσετε πάρα πολύ ασυνογραφή. Τελείω.